πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη τα εγγένεια των γραφείων της νέας αεροπορικής εταιρείας Athens Airways στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος στη Χρυσούπολη. Παράλληλα, έγινε και η πρώτη πτήση της Athens Airways προς την Καβάλα, όπου σε αντίθεση με την πρώτη πτήση προς Αλεξανδρούπολη που μετέφερε μόνο στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας, η πτήση προς Καβάλα ήταν ανοιχτή για όλους τους επιβάτες που θέλησαν να ταξιδέψουν. Η Καβάλα είναι ο δεύτερος σταθμός μας. Ξεκινήσαμε στις 30 Ιανουαρίου την Αλεξανδρούπολη. Με την πτήση της Καβάλας που θα είναι 4 παρα 10 από Αθήνα και 5 και 10 από Καβάλα όλο τον χρόνο, κάθε μέρα, ολοκληρώνουμε τρεις ημερήσεις πτήσεις που θα καλύπτουν την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μία πρωινή για Αλεξανδρούπολη, μία μεσημεριανή Καβάλα και μία απογευματινή για Αλεξανδρούπολη. Το αεροσκάφος μας είναι το Embraer 145. Είναι αεροπλάνο τύπου jet με πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, μεγάλη δυνατότητα για ύψος πτήσης, 39.000 πόδια, γρήγορο, το δρομολόγιο θα καθαρή πτήση από Καβάλα για Αθήνα θα είναι 35 με 40 λεπτά. Πιστεύω ότι η ώρα που επιλέξαμε είναι βολική για να καλύπτει τις ανάγκες σας για τους νομούς Καβάλας, Ξάνθης και Δράμας. Καλά φτερά, όπως λένε οι πιλότοι μεταξύ μας. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που μαστίζουν όλη την Ευρώπη, μέσα εδώ στη χώρα μας κάποιοι επιχειρηματίες τολμούν αυτό που πιθανώς άλλοι, ιδίως σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν θα τολμούσαν να αγγίξουν. Αυτό σημαίνει για τους ίδιους ρίσκα πολλά και για μας σημαίνει το εξής, ότι εμείς πρέπει να βοηθήσουμε από όποια θέση και αν βρισκόμαστε για την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών που δεν είναι μόνο regional όπως το ανέφερε, αλλά είναι η περιφέρεια αυτή η οποία θα κρίνει πόσο κινητική είναι με μια τέτοια ευέλικτη εταιρεία. Εμείς ευχαριστούμε την εταιρεία γιατί αναδεικνύει την πόλη μας αλλά και την γύρω περιοχή σε τουριστικό προορισμό. Και πράγματι μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί έναν στόχο ο οποίος είναι εξυγχρονιστικός, έναν στόχο ο οποίος μπορεί να βελτιώσει την περιοχή μας και να την αναγάγει σε μία από τις πύλες της Βαλκανικής ενδοχώρας. Γιατί πράγματι από εδώ μπορεί να επεκταθούν οι συγκοινωνίες. Μια νέα εταιρεία, μια νέα αρχή, μια νέα υποδομή στον τόπο. Και τα τρία βήματα θετικότατα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής, βοηθούν στην πρώτη από τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη στις μεταφορές και είμαι βέβαιος ότι αυτή η εταιρεία θα πάει ψηλά, όχι μόνο στον αέρα, αλλά και εκεί που χρειάζεται για να στηρίζεται οικονομικά. Για μας που είμαστε εδώ υπεύθυνοι να λειτουργήσουμε αυτήν την υποδομή, την καλή θέλω να πιστεύω στην κοινωνική υποδομή, είναι χαρά μας να βλέπουμε ότι οι δουλειές μας αυξάνονται. Είναι πολύ σημαντικό και η Athens, οι αθηναϊκές αερογραμμές αυξάνουν τη δουλειά μας. Και ως εκ τούτου αξιοποιούμε την υποδομή αυτή. Είναι μια, θα έλεγα, ημέρα χαράς για μας τους επιχειρηματίες. Όσο περισσότερα δρομολόγια έχουμε, τόσο περισσότερες δυνατότητες έχουμε να επικοινωνούμε με τον έξω κόσμο. Δυστυχώς στη χώρα μας πρέπει να πας στην Αθήνα για να τελειώσει κάποιες δουλειές. Ευτυχώς υπάρχουν και αυτές οι εταιρείες, οι οποίες μεγαλώνουν και αυξάνουν μάλλον τα δρομολόγια. Από την άλλη πλευρά, σαν επιμελητήριο, θεωρώ ότι το αεροδρόμιο μας είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης. Και από τη στιγμή που έχει κίνηση το αεροδρόμιο μας, σημαίνει ότι θα αναπτυχθεί, σημαίνει ότι θα αναπτύξει τις υποδομές του, σημαίνει ότι θα έχουμε ακόμα ένα έργο υποδομής, το οποίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου.